καταστρέφουν στοιχεία, παραποιούν στοιχεία, δημιουργούν στοιχεία. Υπήρξε κρατική αλλίωση με μοντάζ των συνομιλιών υπαλλήλων του ΟΣΕ, τα οποία μάλιστα ξεριζώθηκαν παράνομα και πρόωρα από το σύστημα καταγραφών επικοινωνιών του σιδηροδρόμου. Ένα μοντάζ που φαίνεται να είναι λοιπόν για λόγους επικοινωνιακής συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών στην τραγωδία των Τεμπών, προκειμένου να αναδειχθεί περαιτέρω μόνο το ανθρώπινο λάθος του σταθμάρχη της Λάρισας. Είμαστε ενώπιον μιας τεράστιας προσπάθειας συγκάλυψης. Οι διευθύνοντες που υποτίθεται ότι είχαν παραιτηθεί του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ είναι στη θέση τους. Προσέξτε, το ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης την πρώτη στιγμή. Είναι ακόμα στη θέση τους, υπογράφουν. Καταστρέφουν στοιχεία, παραποιούν στοιχεία, δημιουργούν στοιχεία. Πότε και πώς θα το μάθουμε αυτό? Γιατί είναι στη θέση τους αυτοί οι κύριοι? Και ο ΣΥΝ έχει αναλάβει, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει βάλει σε καθεστώς απόλυτης ασφάλειας τα δεδομένα που υπάρχουν στους υπολογιστές και στις αλληλογραφίες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Οι κύριοι αυτοί είναι ακόμα στα γραφεία τους. Ακόμα και μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα, 28 του μήνα, βγάζανε αποφάσεις. Εμείς λοιπόν τι να υποθέσουμε? Όταν πάνω από τους υπολογιστές και τις αλληλογραφίες κάθονται οι άνθρωποι που πρέπει να ελεγχθούν. Κύριε Στερεζάκη, με συγχωρείτε. Ήταν σύμβουλος του ΟΣΕ για θέματα ασφάλειας. Αν θέλετε να μπορέσω να απαντήσω. Και τώρα διευθύνει τον ΟΣΕ λοιπόν. Και είναι, προσέξτε, πάνω από ενδεχόμενα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης. Τα οποία έπρεπε από την πρώτη στιγμή να μπουν σε καθεστώς αυξημένης, για να μην πω απόλυτης προστασίας. Είναι αυτοί βρίσκονται στη θέση τους? Μήπως αλλοιώνουν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξακρίβωση της αλήθειας για τα αίτια του δυστυχήματος? Ας απαντήσουν. Οι οποίες διοικήσεις, προσέξτε, μετά το δυστύχημα παρέμειναν στις θέσεις τους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήταν πάνω από τα στοιχεία προφανώς, μπορούσαν να επηρεάσουν τα στοιχεία της έρευνας.